Σύμφωνα με τη Record, η Πόρτο κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Μπάουκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιανούλη, τον οποίο προόριζαν ω αντικαταστάτη του Άλεξ Τέγε που πήρε μεταγραφή στην Manchester United. Μάλιστα, η πρόταση για τον ελληνικό αμυντικό κατατέθηκε στο δικέφαλο με τον αγώνα με την Πενφίκα, στο οποίο ο Γιανούλη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, οδηγώντα τον Μπάουκ στην πρόκριση. Οι άνθρωποι του δικεφάλου έχουν απορρίψει εκτό από την πρόταση τη Πόρτο και άλλε προτάσει Κοντά σε 7 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η απόφαση του Πάουκ να κρατήσει το Γιανούλη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστική περίοδου οριστικοποιήθηκε μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι με τη Μεφίκα, όταν ο Δικέφαλος εξασφάλισε επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ από τα μπόνους της UEFA. Ο Πάοκ ειδημέσω του Όλαφ Ρέμπε έχει καταθέσει στο Γιανούλη πρόταση για διπλασιασμό των αποδοχών του και αντίστοιχη αύξηση τη ρήτρα για την εξαγορά των δικαιωμάτων του. Ταυτόχρονα, στην ομάδα τη Θεσσαλονίκη προτάθηκε ο Κακάβα και ο Σαμόα. Ο Συντζίε Κακάβα, ο Ιάπωνος μεσοεπιθετικός με τη μεγάλη καριέρα Ντόρμουντ, έδινε ελεύθερο από την Ισπανική Σαραγώσα. Η πρόταση που έφτασε στα γραφεία τη ΠΑΕ προκάλεσε εσωτερικέ συζητήσει που επεκτάθηκαν και σε άλλου ποδοσφαιριστέ από την αγορά των ελεύθερων. Συζητήθηκε επίση και το όνομα του Κουάντο Σαμόα που έμεινε ελεύθερο από την ντερ, κυρίω γιατί ο 31χρονο Γκανέζος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ω εσωτερικό μέσο. Από τις συζητήσει πάντω που έγιναν, δεν φαίνεται να έχει προκύψει απόφαση να κινηθεί ο Πάου για κάποιον ελεύθερο ποδοσφαιριστή, παρά το γεγονό ότι από τι αναζητήσει των προηγούμενων ημερών είναι φανερό ότι οι άνθρωποι του δικεφάλου εκτιμούν ότι υπάρχει έλλειψη στο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Προς το παρόν το μυαλό των Ασπρών είναι στο τέρμι με την ΑΕΚ Μετά το εταιρικό διπλό του περασμένου Σαββάτου Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει δώσει ρεπό στους παίκτες του Με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σε εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας Οι αποσίες των διεθνών παραμένουν άπαντες αναμένονται να επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα ενώ ο Σβάμπ και ο Ζιβκοβιτς αναμένονται να μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της ομάδας. Το πρόγραμμα του Πάου μετά τη διακοπή είναι κάτι παραπάνω από απαιτητικό. Αρχής γενομένης από τον τέρβι με την ΑΕΚ, ωστόσο η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει με και σημαντικές απουσίες.